Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αρκετές εξελίξεις στην οικονομία τις τελευταίες μέρες και έχουμε το καθήλυνα αρμόδιο πρόσωπο, τον Υπουργό Οικονομικών, μαζί μας για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Κύριε Γεωργιάδη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο στούντιο της Μαλάκη. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία νέα. Ευχάριστα, θα πρέπει να πούμε. Μια ευχάριστη έκπληξη για τους νοσηλευτές, οι οποίοι διαμαρτύρονται εδώ και χρόνια για διάφορα θέματα που υπήρχαν στον τομέα της υγείας. Μια απόφαση η οποία σημαίνει αρκετά και ίσως ξεμπλοκάρει και την προσπάθεια που γίνεται για μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι μια μεγάλη ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας, ξεκινώντας από την δημόσια υγεία. Και είμαστε σε αυτά τα πλαίσια αποφασισμένοι ως κυβέρνηση διαχρονικές στρεβλώσεις να τις διορθώσουμε. Και ήταν πράγματι στρέβλωση αυτή η πρακτική των 15ήμερων συμβολέων ή των πολύ βραχυπρόθεσμων, εν πάση περιπτώσει, συμβολέων, τα οποία ανανεώνονταν για χρόνια, αλλά με έναν τρόπο ασφαλώς πολύ προβληματικό και για τους εργαζόμενους, αλλά και για την διοίκηση των δημοσίων νοσοκομείων. Συνεπώς, έχουμε συμφωνήσει και τερματίζονται αυτά τα 15ήμερα συμβόλαια και τα άλλα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια. Θα έχουμε ουσιαστικά είτε εξαμηνιαία συμβόλαια για τους καινούριους και, εν πάση περιπτώσει, για όλους όσους συμπληρώνουν τους 30 μήνες υπηρεσίας, θα υπάρχει μετάβαση στο καθεστώς του αορίστου διαρκείας. Θα υπάρχει δηλαδή μια επαγγελματική ασφάλεια και διασφάλιση για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το παραϊατρικό προσωπικό, το οποίο για χρόνια, για πολλά χρόνια, λειτουργούσε με αυτή την αβεβαιότητα. Έχουμε την ίδια ώρα συμφωνήσει με την Πασιδή στον στόχο της αυτονόμησης των νοσοκομείων, της διοικητικής και οικονομικής αυτονόμησης των νοσοκομείων, ένας κορυφαίος στόχος, ο οποίος έχει σημασία από μόνος του, αλλά είναι ταυτόχρονα και η μεγάλη απαραίτητη προϋπόθεση και για την εφαρμογή του άλλου μεγάλου στόχου, που είναι η εφαρμογή ενός ασφαλιστικού σχεδίου. Συνεπώς, έχουμε πραγματοποιήσει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, μιας και συμβάλλει πλέον το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας? Ποιο είναι το επόμενο βήμα για σας? Το επόμενο βήμα, και δεν είναι τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο του Υπουργείου Υγείας, αλλά υπάρχει μια στενότατη και διαρκή συνεργασία, είναι ακριβώς η ετοιμασία του πλάνου για την διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των νοσοκομείων. Στο σκέλος που μας αφορά ως Υπουργείο, θα χειριστούμε άλλες επιμέρους, αλλά εξίσου σημαντικές πτυχές των εργασιακών θεμάτων, και αυτό έχουμε συμφωνήσει και με την Πασιδή, δηλαδή θα συνεχιστεί εντατικά ο διάλογος στην Μεικτή Επιτροπή Προσωπικού, ούτως ώστε να συζητηθούν, να συμφωνηθούν και να ρυθμιστούν και όλες οι άλλες πτυχές οι εργασιακές που σχετίζονται με την αυτονόμηση των νοσοκομείων. Πάμε στα του μνημονίου, κύριε Υπουργέ. Σε μερικούς μήνες η Κύπρος θα είναι εκτός μνημονίου. Βγαίνουμε έχοντας ένα χρέος. Εβδομάδες πλέον. Εβδομάδες. Μερικές εβδομάδες πλέον. Ναι. Βγαίνοντας από το μνημόνιο, θα έχουμε ένα χρέος το οποίο σήμερα ανέρχεται πού? Είναι λίγο πάνω από το 100%, 105%. Είναι ψηλό, αλλά είναι απόλυτα διαχειρίσιμο και το σημαντικό είναι πως αυτό το χρέος έχει πλέον τεθεί σε μια πτωτική πορεία, σε μια πορεία αποκλιμάκωσης. Δεν ανεβαίνει πλέον το χρέος μας, έχει ξεκινήσει η αποκλιμάκωση και αυτό επιβεβαιώνει πως είναι διαχειρίσιμο και βιώσιμο. Πρακτικά πώς θα γίνεται η εξόφληση μετά την έξοδο μας από το μνημόνιο, όπως γίνεται και τώρα. Δεν θα υπάρχει καμιά διαφοροποίηση. Το δημόσιο χρέος αποτελείται από διάφορες
κατηγορίες ή υποκατηγορίες. Είναι ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός, είναι ο εσωτερικός δανεισμός, δηλαδή ομόλογα τα οποία κατέχονται από είτε φυσικά πρόσωπα είτε επενδυτές στην Κύπρο του εσωτερικού. Είναι ο εξωτερικός δανεισμός από τις διεθνείς αγορές, αυτός που μετά από συστηματική προσπάθεια έχει αποκατασταθεί με την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, και είναι και ο επίσημος δανεισμός από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συνολικά συνθέτουν το κυπριακό δημόσιο χρέος, το οποίο είναι στο ποσοστό που σας έχω πει, στο 105%. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η μέση διάρκεια αυτού του χρέους έχει επεκταθεί, έχει σχεδόν διπλασιαστεί η μέση διάρκεια του, δηλαδή οι λήξεις του δεν είναι βραχυπρόθεσμες, έχουν επεκταθεί. Αυτό από μόνο του συμβάλλει στην βιωσιμότητα του χρέους. Επίσης είναι σημαντικό ότι το κόστος του χρέους έχει δραστικά μειωθεί, λόγω από τη μια τον δανεισμό, τον φτηνό δανεισμό από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, αλλά λόγω επίσης δανεισμού από τις διεθνείς αγορές με χαμηλότερα επιτόκια από ό,τι προηγουμένως. Συνεπώς έχουμε σημαντικές εξοικονομήσεις μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων τον χρόνο, τόσο σημαντικές στο κόστος εξυπηρέτησης, δηλαδή στους στόκους που αποπληρώνουμε. Συνεπώς όλα αυτά μαζί, το συνολικό ύψος, η διάρθρωση, η διάρκεια, το κόστος, είναι που καθορίζουν αν ένα δημόσιο χρέος είναι διαχειρίσιμο και βιώσιμο, και το κυπριακό δημόσιο χρέος είναι πλέον σε αυτή την κατηγορία, την διαχειρίσιμη και την βιώσιμη, και εξίσου σημαντικό το γεγονός πως δεν αυξάνεται, δεν έχουμε πλέον τους προϋπολογισμούς με τα μεγάλα εκείνα ελλείμματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο ασφαλώς αυτά τα ελλείμματα και αυτό το χρέος επιβάρυνε την οικονομία και τελικά, του φορολογούμενου πολίτη. Ανεργία, κύριε Υπουργέ, πετύχατε μόνο τη σταθεροποίηση της, θα λέγαμε. Σωστά. Δεν έχουμε πετύχει να δούμε τη δραστική μείωση της, και είναι ένας από τους λόγους που δέχεστε συχνά πειρά και από την ευρύτερα από την κοινωνία, όταν σας ακούνε να μιλάτε για επανεκκίνηση. Εκείνο που λένε είναι ότι πού είναι η επανεκκίνηση, εφόσον τα παιδιά μας δεν έχουν βρει δουλειά, εφόσον οι δυσκολίες εξακολουθούν να υφίστανται στην πραγματική οικονομία. Βγαίνοντας από το μνημόνιο, εκτιμάτε ότι θα αλλάξει η κατάσταση? Όχι, δεν σημαίνει η έξοδος από το μνημόνιο πως θα εξαφανιστεί η ανεργία, ναι, και πως θα υπάρχουν θέσεις εργασίας. Πώς εκτιμάτε ότι θα πορευτούμε και ενώ κατανοώ απόλυτα την αγωνία των συμπολιτών μας, την αγωνία των γονιών που ασφαλώς θέλουν ευκαιρίες και θέσεις εργασίας για τα παιδιά τους, η απάντηση, αν θέλετε, αυτές οι ευκαιρίες θα προκύψουν μόνο μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας. Και είχαμε την πρώτη χρονιά θετικού ρυθμού ανάπτυξης μετά από μια μακρά και παρατεταμένη ύφεση. Δεν ξεκίνησε η ανεργία τα τελευταία χρόνια. Δεν ξεκίνησε η ανεργία λόγω της ένταξης της Κύπρου στο μνημόνιο. Η ανεργία ήταν στο 3%, 3,5% το 2008 και βρέθηκε στο 15,5% μέχρι τις αρχές του 2013, πριν ξεκινήσουμε δηλαδή καν την εφαρμογή του μνημονίου, λόγω της ύφεσης ουσιαστικά στην οποία είχε οδηγηθεί η οικονομία μας. Και επαναλαμβάνω, μόνο μέσα από την ανάπτυξη είναι που θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ευκαιρίες. Είχαμε την πρώτη χρονιά ανάπτυξης πέρσι, το 2015. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σπάσαμε αυτό τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και είχαμε την πρώτη χρονιά ανάπτυξης, αλλά ασφαλώς δεν αρκεί μια χρονιά ανάπτυξης για να διορθωθούν οι συνέπειες που έχει αφήσει πίσω της. Εκείνη η μακρά και παρατεταμένη ύφεση, που θέλω να σας θυμίσω, ξεκίνησε το 2009. Συνεπώς,
κατανοώντας, το λέω ξανά, την αγωνία των συμπολιτών μας, απαντώ πως μόνο μέσα από αυτή την πολιτική που οδήγησε ήδη σε έξοδο από την ύφεση και ξανά στην ανάπτυξη, είναι που θα δημιουργηθούν και οι θέσεις εργασίας και γι' αυτό μπορούμε χρειάζεται... Μπορούμε να βάλουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα γι' αυτό. Δεν έχει χρονικό όριο η προσπάθεια στην οικονομία, δεν έχει χρονικό όριο η προσπάθεια για την δημιουργία μιας ακόμη πιο ανταγωνιστικής και παραγωγικής οικονομίας, φιλικής προς τις ντόπιες και ξένες επενδύσεις, φιλικής προς την επιχειρηματικότητα, επειδή είναι μέσα από τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα που δημιουργούνται και οι θέσεις εργασίας. Αλλά σίγουρα, για να δώσω ένα χρονικό προσδιορισμό, δεν αρκεί μια χρονιά ανάπτυξης μετά από μια παρατεταμένη ύφεση, χρειάζεται και δεύτερη και τρίτη χρονιά με εδρεωμένο τον αναπτυξιακό ρυθμό, όχι να θεωρήσουμε πως με αυτή την πρώτη ανάκαμψη, με την πρώτη ανάσα ουσιαστικά που εξασφάλισε η οικονομία μας μετά από τις συνθήκες της κατάρρευσης ουσιαστικά που αντιμετώπισε μέχρι πριν τρία χρόνια, πως η προσπάθεια τέλειωσε και πως μπορούμε να επαναπαυθούμε και πλέον θα έχουμε χωρίς προσπάθεια και χωρίς συστηματική προσήλωση στην οικονομική πολιτική, πως έχουμε συνέχιση αυτής της πορείας. Όχι, παραμένει η ανάκαμψη της οικονομίας μας πρώιμη και συνεπώς εύθραυστη και γι' αυτό υπερτονίζουμε την ανάγκη μακριά από την όποια πανηγυρική διάθεση πως πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση και την ίδια συνέπεια. Και το τραπεζικό σύστημα να παραμείνει στην πορεία της εξυγίανσής του και τα δημόσια οικονομικά ως έχουν διαμορφωθεί σήμερα να παραμείνουν χωρίς ελλείμματα, επειδή αυτό θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε την επιβολή νέων φόρων και επιβαρύνσεων, αλλά αντιθέτως θα μας επιτρέψει, όπως ξεκινήσαμε από πέρσι, να δώσουμε κίνητρα και ελαφρύνσεις, έτσι είναι που βοηθά στην ανάκαμψη, να προχωρήσουμε με την μεταρρυθμιστική μας ατζέντα, την μεταρρυθμιστική μας προσπάθεια, επειδή έτσι είναι που αποκτά η οικονομία υγιές υπόβαθρο και μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι που θα δούμε τον ρυθμό ανάπτυξης να εδραιώνεται, να ενισχύεται και μέσα από την ανάπτυξη, επαναλαμβάνω, θα προκύπτουν οι ευκαιρίες και οι θέσεις εργασίας που επιδιώκουμε. Ιδιωτικοποίησης. Τελικά τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό εκεί. Τις θέλουμε, είναι προαπαιτούμενο, είναι επειδή πρέπει να τις κάνουμε τελικά? Βεβαίως τις θέλουμε, βεβαίως τις χρειαζόμαστε και συνδέεται άμεσα με αυτό που έλεγα προηγουμένως για την ανάγκη συνέχισης ασχέτως ολοκλήρωσης του μνημονίου, μιας πολιτικής που χαρακτηρίζεται από μεταρρυθμίσεις, αλλαγές, θετικές αλλαγές και κινήσεις που φέρνουν στον τόπο μας ξένες επενδύσεις. Έχουμε στην ευρύτερη πολιτική των αποκρατικοποιήσεων και αδειοδοτήσεων, έχουμε μερικά μεγάλα προγράμματα, κάποια προχωρούν και είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Ποια είναι αυτά? Για παράδειγμα, η περίπτωση του λιμανιού της Λεμεσού, του μεγάλου λιμανιού της οικονομίας μας, είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο η απόδοσή του, με μια σύμβαση παραχώρησης, η παραχώρηση της λειτουργίας του, για να ακριβολογώ, σε ιδιώτη διαχειριστή. Είμαι πολύ αισιόδοξος και προσβλέπω πολλά από αυτή την σημαντική μεταρρύθμιση. Θα δούμε το λιμάνι της Λεμεσού, όπως είδαμε και αλλού, όπως είδαμε και στην περίπτωση του λιμανιού του Πειραιά, να μετατρέπεται σε κινητήριο δύναμη της οικονομίας μας. Ακολουθεί και πάλι στην ευρύτερη ενότητα των αποκρατικοποιήσεων και αδειοδοτήσεων η αδειοδότηση του μεγάλου project για το καζίνο, που και αυτό ελπίζουμε πως φέτος θα υπάρξει ανάθεση και θα ξεκινήσει η πραγματοποίηση μιας πολύ μεγάλης ξένης επένδυσης στην οικονομία μας. Και στην ίδια μεγάλη ενότητα εντάσσουμε και την περίπτωση της ΣΥΤΑ και εκεί θέλουμε να φέρουμε στην ΣΥΤΑ, στον μεγάλο και σημαντικό αυτό οργανισμό,
ένα στρατηγικό συνεργάτη επενδυτή. Πού βρίσκεται εκείνη η προσπάθεια τώρα? Το βήμα που πρέπει να προηγηθεί είναι αυτό της μετατροπής της ΣΥΤΑ από προέκταση της δημόσιας υπηρεσίας που είναι ουσιαστικά σήμερα κρατικός οργανισμός σε εταιρεία που θα ανήκει 100% στο κράτος. Αυτό είναι το πρώτο πάει βήμα. Βουλή, πότε? Είναι στην Βουλή από τον περασμένο Αύγουστο. Είναι και το τελευταίο προαπαιτούμενο, αφού με ρωτούσατε προηγουμένως για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Θέλω να ελπίζω πως στις ελάχιστες εβδομάδες, μέρες που έχουμε μπροστά μας, πως μπορεί να περάσει αυτό το μέτρο για να εκπληρωθεί και το τελευταίο προαπαιτούμενο για το Κυπριακό πρόγραμμα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο στόχος είναι ευρύτερος. Θέλουμε σε πρώτη φάση να μετατραπεί η ΣΥΤΑ σε εταιρεία που να ανήκει στο κράτος και είναι ο τελευταίος τηλεπικοινωνιακός οργανισμός σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο, ναι, που παραμένει προέκταση του δημοσίου αντί να είναι εταιρεία, και σε ένα κατοπινό στάδιο, τέλος του 2016, αρχές του 2017, να αναζητήσουμε αυτόν τον στρατηγικό συνεργάτη, ο οποίος μαζί με το κράτος που θα διατηρήσει την συμμετοχή του στην ιδιοκτησία, να αναλάβει την διαχείριση του οργανισμού, της ΣΥΤΑ, με όρους ιδιωτικού δικαίου, με όρους σύγχρονου management και όχι με όρους δημόσιας υπηρεσίας. Δεν μπορεί ένας τέτοιος οργανισμός που δραστηριοποιείται σε ένα τόσο εξεζητημένο και ανταγωνιστικό τομέα με ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας να λειτουργεί με τις δομές και τις διαδικασίες των περασμένων δεκαετιών.